το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε για τυπικούς λόγους, χωρίς να μπει στην ουσία της απόφασης, την αίτηση του ΣΕΒ και άλλων έξι εργοδοτικών οργανώσεων, κατά μιας εγκυκλίου απόφασης της Υπουργού Εργασίας το 2019, της κυρίας Αξιόγλου. Με απλά λόγια, η απόφαση αυτή τι σημαίνει? Ότι δεν καταργούνται τα επιδόματα προϋπηρεσίας σε όσους τα λαμβάνουν, τα οποία ωστόσο παραμένουν παγωμένα με νόμο από 14 Δευτέρου του 2012. Ακόμα πιο απλά, κανείς δεν θα πάρει αύριο το πρωί κάποια αύξηση εξαιτίας της απόφασης αυτής. Τα επιδόματα τριετίας αφορά συγκεκριμένους εργαζόμενους με συγκεκριμένο χρόνο προϋπηρεσίας επίσης. Είναι εργαζόμενοι που λαμβάνουν επίδομα προϋπηρεσίας, την οποία προϋπηρεσία είχαν αποκτήσει στις 14 Δευτέρου του 2012, μέχρι τότε προσμετράται. Άσχετα με τον εργοδότη που ήταν, αν είχαν μείνει δηλαδή με 5 χρόνια, 10 χρόνια. Είναι γενική προϋπηρεσία. Είναι γενική προϋπηρεσία, η οποία φαίνεται από τα αίσθημα τις ασφαλιστικές εισφορές του κάθε εργαζόμενου. Από πού? Φαίνεται από το ασφαλιστικό ιστορικό του κάθε εργαζόμενου. Ωραία, μπράβο. Ωραία, το διευκρινίσατε και αυτό. Τα οποία έχουν αναγνωριστεί από τους εργοδότες. Ειδικά στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι στον ίδιο εργοδότη από το χρονικό διάστημα που αναφερόμαστε, από το 2014, έχουν αναγνωριστεί, έχει προχωρήσει, είναι ο μισθός. Μάλιστα. Είχατε μείνει στο κρίσιμο ότι αυτή σαν απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας αυτή την ώρα δεν είναι δεσμευτική για τους εργοδότες να καταβάλουν τριετίες αύριο το πρωί. Αυτό πηγαίνατε να πείτε ή εγώ λάθος το κατάλαβα? Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό, ότι απορρίπτει την προσφυγή που είχε υποβάλει ο ΣΕΒ και άλλες 6-7 εργοδοτικές οργανώσεις, ναι, κατά της απόφασης της κυρίας Αξιόγλου. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει τώρα επιβεβαιώνει ότι ορθά γίνεται και νόμιμα γίνεται με βάση τους νόμους που ισχύουν αυτή τη στιγμή, διατάξεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Να πω στον κόσμο, για να γίνει απολύτως κατανοητό, τι πρέπει να γίνει για να ξεπαγώσουν πραγματικά τα επιδόματα τριετίας. Θα πρέπει, με βάση τις μονιακές δεσμεύσεις, η ανεργία στη χώρα να πέσει κάτω από το 10%. Εντάξει, αντετρεχαγύρευε δηλαδή. Ναι. Όταν πέσει κάτω από 10% θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για ξεπάγωμα. Και θα είναι πάλι, θέλετε να πείτε, υποχρεωτικό από όλες τις επιχειρήσεις. Ακούστε με, εκεί θα απαιτηθεί υπουργική απόφαση που θα ξεπαγώνει τις τριετίες. Το δικαίωμα όμως στον υπουργό, στον όποιο υπουργό, να εκδώσει τέτοια απόφαση θα δοθεί. Μόνο αν η ενεργία πέσει κάτω από το 10%. Κάτω από το 10%. Εκεί θα αρχίσουμε να μετράμε τριετίες πλέον, οι οποίες δεν θα έχουν ημερομηνία λήξης το 14 Δευτέρου του 2012, αλλά θα μετράμε και οι τριετίες που δημιουργήθηκαν από εκεί και μετά. Το αν θα γίνουν υποχρεωτικές ή όχι θα προβλέπεται με υπουργική απόφαση. Φαντάζομαι πως θα γίνει, ότι θα γίνουν, γιατί έτσι ήταν όλα τα χρόνια πριν. Αυτή τη στιγμή πάντως ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι για τους εργαζόμενους με τη συγκεκριμένη απόφαση του ΣΤΕ. Απέριψε μια προσφυγή που θα άκοβε τις τριετίες και του προηγούμενου διαστήματος. Αυτό έγινε. Μάλιστα. Γιατί εγώ χθες το πρωί που το είδα αυτό ως είδηση, αλήθεια σας λέω, δεν το είχα δει την προηγούμενη μέρα, είπα καλά εντάξει τριετίας αντετρεχαγύρευε. Και κάποιοι μου πέρασαν λιγάκι πολύ στο σχόλιο τι θα πει αντετρεχαγύρευε. Να το αντετρεχαγύρευε. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό και πάνω απ' όλα να υπάρξει και υπουργική απόφαση εφόσον η ενεργία πέσει κάτω από το 10%. Είναι οι μνημονιακές, οι περίφημες, οι επιταγές τις οποίες ζούμε στο πετσί μας και δεν ξέρω για πόσο θα συνεχίσουμε ακόμα να τις ζούμε. Κοιτάξτε, εγώ θα πω κάτι που συνηθίζω να λέω σε ό,τι κουβέντα κάνω. Ότι στην αρχή του μνημονίου, οικονομολόγοι από διεθνή πανεπιστήμια έλεγαν ότι με βάση τις μελέτες η χώρα θα βγει από αυτό που λέμε μνημόνιο και από δεσμεύσεις, δεν λέω για τα δάνεια, τις δεσμεύσεις λέω τις μνημονιακές, περίπου το 2026. Μου φαινόταν τόσο μακρινό. Έχουμε φτάσει 2022 και βλέπετε ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων είναι ακόμα σε πλήρη εφαρμογή. Με τρανό παράδειγμα,
το συγκεκριμένο που αναφέρουμε τώρα δεν μπορεί να ξεπαγώσει το επίδομα ή τριετίες, τα επιδόματα τριετίες που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα σε όσους αμείβονται με το κατώτατο μισθό, φανταστείτε μία αύξηση 30% που θα έρθει μετά. Και αυτό γιατί η μνημονιακή δέσμευση για μείωση της ανεργίας κάτω από το 10% δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα και δεν μπορεί να ξεπαγώσει και είναι δεμένα τα χέρια κάθε υπουργό. Και μετά, και μετά ξυπνήσαμε και ήρθε και ο Στουρνάρας και με βγάζει κάποια άρθρα και λέει ότι μάλλον πρέπει η λιτότητα να συνεχίσει και μάλλον πάμε προς τα εκεί. Άστο να πάει, άντε τρέχα γύρευε, καλά το παγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις, γιατί έτσι πάρα πολύ απλά με απλά λόγια δώσατε σε εκείνους οι οποίοι ρωτούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, ποια είναι η υποχρέωσή μας και για ποιο λόγο αυτό δεν λέει ουσιαστικά τίποτα, δηλαδή ότι βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που απορρίπτει μια προσφυγή εργοδοτικών οργανώσεων. Δεν λέει τίποτα. Σας ευχαριστώ πολύ, τουλάχιστον προς το παρόν, με αυτή την έννοια το λέω, γιατί έχουμε όλα τα υπόλοιπα από πίσω. Και Χριστοφοράκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Γεια σας.